Μέσα σε αυτό το κλίμα η Ελλάδα ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά τους πιο πιστούς της πελάτες. Από 15 Ιουλίου και μετά, από εισήγηση των ειδικών, ανοίγουν οι πύλες του τουρισμού για τους Βρετανούς. Μόνο πέρυσι οι Άγγλοι που επισκέφθηκαν τη χώρα μας ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια. Ελπίζουμε να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο σεζόν. Οι Έλληνες επιχειρηματίες περιμένουν πώς και πώς να υποδεχθούν τους πρώτους Βρετανούς τουρίστες σε 9 ημέρες. Η κυβέρνηση ανακοινώνει την επανάληψη των απευθείας πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς όλα τα αεροδρόμια της χώρας από τις 15 Ιουλίου. Η βρετανική αγορά, τόσο για τα Ιόνια, αλλά ειδικότερα και για την αγορά της Ζακύνθου, αποτελεί το 70% του συνόλου των πελατών μας. Κέρκυρα, Ζάκυνθος και Κρήτη είναι τα τρία ελληνικά νησιά που οι Βρετανοί ψηφίζουν για τις διακοπές τους κάθε χρόνο. Πέρυσι είχαν επισκεφθεί τη χώρα μας 3.800.000. Είναι ο δεύτερος ημοδότης μετά τη Γερμανία για την Κρήτη. Μόνο στο αεροδρόμιο ο Νίκος Καζαντζάκης φέρει περίπου 800 με 850.000 τουρίστες το χρόνο. Χαμόγελα ανακούφισης και αισιοδοξία στη Κέρκυρα φέρνει το άνοιγμα των πτήσεων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι Άγγλοι τουρίστες αποτελούν ποσοστό μεγαλύτερο του 40% στην τουριστική αγορά του νησιού. Σίγουρα είναι πολύ θετικό για την Κέρκυρα να ξανανοίξει η βρετανική αγορά. Την περσίνη χρονιά αποτέλεσε την κύρια αγορά που είχαμε η ζωή των τουριστών στο νησί. Έφτασε από το αεροδρόμιο η αφήξη περίπου στο 40% του συνόλου των αφήξεων μόνο από την Αγγλία. Η στήριξη των επιχειρήσεων και η στήριξη της τουριστικής αγοράς από την κυβέρνηση, από εμένα αν θέλετε προσωπικά, είναι στην πράξη και όχι στα λόγια.